υπολογιστών και έχουμε έρθει με τρία αποτελέσματα. Το ένα είναι, τα δύο είναι από ερευνητικά έργα τα οποία στοχεύουν στην βοήθεια διασωστών, τεχνολογίες για διασώστες. Το ένα είναι, και τα δύο έχουν σχέση με φορετές συσκευές. Είναι ζωή πίσω από τείχους, πίσω από ερήπια. Τα ρολόγια είναι κάποια οποιαδήποτε έξυπνα ρολόγια που ανιθεύουν δραστηριότητα έτσι ώστε να μπορούν να επικοινωνήσουν χωρίς ήχο, χωρίς οπτική επαφή. Και παράλληλα έχουμε και τις δράσεις που είναι για την εκπαίδευση και την ειδική εκπαίδευση με το ανθρωποειδές στο ναό. Μια καινούργια δραστηριότητα και το αντίστοιχο site που έχουμε φτιάξει. Να μας πείτε δύο λόγια και για το ρομποτάκι που βλέπουμε. Αυτό είναι ένα ρομποτάκι το οποίο κυκλοφορεί διαθέσιμο. Το έχουν αρκετά πανεπιστήμια και αρκετά κέντρα εκπαίδευσης. Εμείς αυτό το οποίο έχουμε κάνει σε συνεργασία με καθηγητές είναι να φτιάξουμε υλικό το οποίο είναι ελεύθερα διαθέσιμο στο δικό μας το site για οποιονδήποτε έχει ένα τέτοιο ρομπότ να μπορεί να το χρησιμοποιήσει στην εκπαίδευση και κυρίως σε μικρές ηλικίες K12. Το site είναι έτοιμο, το έχουμε εδώ πέρα και έχει διάφορες δραστηριότητες και είναι το υλικό έτοιμο να το κατεβάσει κάποιος δωρεάν και να το χρησιμοποιήσει. Ευχαριστούμε πολύ.